Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο 3η 8 Αυγούστου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται για τι εξή περιοχέ: Περιφέρεια Αττική, Περιφέρεια θερεά Ελλάδα, Περιφέρεια Θεσσαλία, Περιφέρεια Πελοπονίσου, Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία του Υπουργείου Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τι αρμόδιε υπηρεσιακά εμπλεκόμενε κρατικέ υπηρεσίε καθώ και τι περιφέρειε και του Δήμου όλων αυτών των περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη με ετοιμότητα πολιτική προστασία προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία συνιστά στου πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειε στην ύπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπω το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθύρε όπω δισκοπρίωνα, συσκευέ συγκόλληση, η υπολοιμμάτων το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη συσκευε συγκοληση η χρηση υπαιθριων πισταριων το η ρηψη αναμενων τσιγαρων και άλλα. Επίση, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια τη αντιπυρική περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτε καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσω την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήση 199. Για περισσότερε πληροφορίε και οδηγίε αυτοπροστασία από του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτε μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr. Συγκέντρωση δεκάδων κατοίκων τη περιοχή σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα με του διαμαρτυρώμενου πολίτε να εκφράζουν την άρνησή του για την κομπή των δέντρων τη περιοχή λόγω των πρόδρομων εργασιών που αφορούν την κατασκευή του flyover. Ο πρόεδρο του Συλλόγου των Κατοίκων τη περιοχή, Ηλία Γκίνδη, δήλωσε πω τα συνεργέ εμφανίστηκαν προκειμένου να κόψουν τα δέντρα παρότι κάτι και έχουν ήδη κινηθεί νομικά και μέσω των διοικητικών δικαστηρίων ενώ οι δικαστικέ αρχέ δεν έχουν εκδώσει ακόμα την απόφασή του. Επιπλέον, ο κύριο Γκίνδη ανέφερε το αρχικό σχέδιο τη κατασκευάστρια εταιρεία ήταν η διάνοιξη του δρόμου να γίνει βορειότερα από το σημείο του Κωνσταντινοπολίτικων, προσθέτοντα ότι όχληση των κατοίκων από τη λειτουργία ενό δρόμου ταχεία κυκλοφορία θα είναι τεράστια. Τελικώ, τα συνεργεία δεν συνέχισαν τι εργασίε, καθώ τόσο η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, Όσο και στελέχη τη δασική υπηρεσία που έφτασαν για να επιβλέψουν τι κοπέ των δέντρων, αποχώρησαν δεδομένου ότι εκρεμεί δικαστική απόφαση. Στο σημείο υπήρξαν και αστυνομικέ δυνάμει, ωστόσο η διαμαρτυρία ήταν ήρεμη με του κατοίκου να επιδεικνύουν τι νομικέ κινήσει του και να ζητούν από την εταιρεία και του αρμόδιου να περιμένουν τι αποφάσει των δικαστηρίων. Για τι αυξήσει των μισθών Σαντορίνη και τη Μήλο, μίλησε ο Υπουργό Εργασία Άδωνη Γεωργιάδη στο πρώτο πρόγραμμα, τονίζοντα ότι το ίδιο θα συμβεί και στην υπόλοιπη χώρα, εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη εργαζομένων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση δημιουργεί ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Φέτο υπάρχουν νησιά όπω Σαντορίνη ή Μήλο προχθέ που υπέφεραν τοπική συλλογική σύμβαση εργασία στον τουρισμό. Η τοπική συλλογική, συλλογική σύμβαση εργασία που έχουν υπογράψει έχει υπερβολικά πιο αυξημένου μισθού από ό,τι ίσχυαν πριν. Ναι. Mm. Σχεδόν διπλάσιο. Για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό, Γιατί είναι καλή άνθρωποι ξενοδόχοι στη Μιλό, Όχι. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη εργαζομένων. Και ανάγκη οδηγεί σε καλύτερου μισθού. Το ίδιο θα συμβεί λοιπόν συνολικά στην οικονομία μα, εάν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο να προσελκύσουμε τα επενδύσει και να ανοίγουμε νέε δουλειέ. Αν εμπιστευτούμε την οικονομία και του νόμου τη, όλα θα πάνε καλά. <συσσίημα> δεν είναι ζήτημα κρατική παρέμβαση. Ναι. Η κρατική παρέμβαση έρχεται εδώ να κάνει πιο ευνοϊκό το επιχειρηματικό περιβάλλον, ναι. να πει να... περισσότερο <συσσίημα> σε πέντε δεδομένα. Αλλά το Μεγάλε ελλείψει φαρμάκων για πολλέ κατηγορίε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη. Ο κίνδυνο είναι ορατό και τα αποθέματα που υπάρχουν δεν καλύπτουν τι ανάγκε των ανθρώπων που τα χρειάζονται. Στην κάμερα τη Βεργίνα Τηλόραση, μίλησε ο Ταμεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, Μιχάλη Ζανέτο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ελλείψει σε όλε τι κατηγορίε φαρμάκων. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια κατηγορία. Όπω για παράδειγμα για το ζάχαρο, για την καρδιά, για την αρτηριακή πίεση. Ε, αντιβιωτικά, αντιφλαγμονώδεις και βάσματα. Ε, συνεχίζουν οι ελήψεις. Έχει πάρει κάποια μέτρα ο ΕΟΦ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, η... Για ποιο λόγο γίνεται, υπάρχουν ελίψεις, ξέρετε. Υπάρχουν ελήψεις εξαιτίας της ε, χαμηλή τιμή των φαρμάκων στην Ελλάδα, που τα καθιστά ευκαιρία να εξαχθούν προς, χώρες, προς άλλες χώρες που η τιμή τους είναι πολύ μεγαλύτερη αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως πολλές φορές και λόγω υλικών που δεν μπορούν να γίνει παραγωγή γενικά είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα Σύμφωνα με τον κύριο Ζανέτο την κατάσταση που επικρατεί με την έλλειψη φαρμάκων θα μπορούσε να βοηθήσει ο περιορισμός των εξαγωγών στα συγκεκριμένα σκευάσματα Μία επανδρομένο αεροσκάφο καταρρίφθηκε στην περιφέρεια Καλούγκα σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά τη Μόσχα, σύμφωνα με τι ρωσικέ αρχέ, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων αυτού του τύπου από την Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά το περιστατικό δεν επλήγησαν ούτε άνθρωποι ούτε υποδομέ. Στι 3 Αυγούστου, οι ρωσικέ αρχέ είχαν υποστηρίξει πω 7 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροπλάνα καταρρίφθηκαν σε αυτή την περιφέρεια. Οι επιθέσει Ουκρανικών ντρόουν έχουν πολλαπλασιαστεί τι τελευταίε εβδομάδε στο ρωσικό έδαφο, συχνά με στόχο τη Μόσχα και την προσαρτημένη χερσόνησο τη Κρυμαία. Ο δήμαρχο τη Μόσχα, Σεργέη Σομπιανίν, ανακοίνωσε την Κυριακή πω ένα ντρόουν, το οποίο είχε στόχο τη ρωσική πρωτεύουσα, καταρρίφθηκε από τι δυνάμει αντιαεροπορική άμυνα. Σύμφωνα με τι αρχέ, η Μόσχα υπέστη την περασμένη εβδομάδα επιθέσει μη επανδρομένων αεροσκαφών, ένα από τα οποία προκάλεσε ζημιέ σε στην επιχειρηματική συνοικία, το οποίο έγινε μάλιστα στόχο δύο φορέ μέσα σε μερικέ ημέρε. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε νωρί το πρωί τη Δευτέρα όταν ρωσικέ δυνάμει βομβάρδισαν την νότια Ουκρανική πόλη τη Χερσόνα, όπω δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, ο βομβαρδισμό άρχισε γύρω στα μεσάνυχτα και διήρκησε αρκετέ ώρε. Το Reuters, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την εν λόγω πληροφορία. Η Ουκρανία Ανακατέλαβε την πόλη τη Χερσόνα και τμήματα τη περιφερειά τη το Νοέμβριο, έπειτα από μήνε ρωσική κατοχή, ωστόσο, ρωσικέ δυνάμει βομβαρδίζουν τακτικά την πόλη και τι γύρω περιοχέ απέναντι από την όχθη του ΔΝΤ. Αυτό το μήνα ένα γιατρό σκοτώθηκε και ένα νοσηλευτή τραυματίστηκε από ρωσικό βομβαρδισμό νοσοκομείου τη Χερσόνα. Συνολικά 52,2 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 49.650 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά την περίοδο 7 έως 11 Αυγούστου 2023. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 7 έως 11 Αυγούστου 2023 οι εξή καταβολές στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα. 13,5 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχου σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση θα γίνουν οι εξή καταβολέ. 12 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχου για καταβολή επιδομάτων ανεργία και λοιπόν επιδομάτων. 18 εκατομμύρια ευρώ σε 15.000 δικαιούχου στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόληση. 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρε για διδοτούμενη άδεια μητρότητα και 8 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Δύο αεροσκάφη καναντέρες CL415 έχει αποστείλει η χώρα μας στην Κύπρο ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα που υπέβαλαν οι Κυπριακές Αρχές μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση της μεγάλη δασική που μένεται στα ορεινά τη επαρχία Λεμεσού. Από την πρώτη στιγμή τη ενεργοποίηση του αιτήματο με εντολή του Υπουργού Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Βασίλκη Κίλια, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη τα οποία είναι ενταγμένα στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτική Προστασία. Τα δύο Καναντέρ CL415 έχουν ήδη αναχωρήσει για την Κύπρο και αναμένεται να επιχειρήσουν εντό τη ημέρα. Επιπροσθέτω, η Ελλάδα θα αποστείλει στην Κύπρο 20 τόνου επιβραδυντικού υγρού επίση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτική Προς Ασίας. Η ελληνική συνδρομή στην Κύπρο έρχεται λίγε μέρε μετά την άμεση συνδρομή που παρήχε η Κύπρο με δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor προ τη χώρα μα που πλήττονταν από μεγάλε δασικέ πυρκαγιές. Για σύγκρουση εναέριων μέσων πυρόσβεσης κάνουν λόγο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδοντας εικόνες από συντρίμια ελικοπτέρου την ώρα που μένεται πυρκαγιά στη βορεια κομιτεία Riverside της Νότιας Καλιφόρνιας. Κατά τη συντριβή ελικοπτέρου Bell 407, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ εξετάζονται αναφορές ότι συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο Sky Crane σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε σε γη Απάτσι, όπου έχουν αποτεφρωθεί δεκάδε στρέμματα βλάστηση, όπω ανέφερε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, συνεχίζονται οι έρευνε για τα αίτια τη συντριβή και για το εάν εμπλέκονται άλλα αεροσκάφη. Εκδήλωση ενημέρωση τη πανεπιστημιακή κοινότητα των επιχειρηματιών, των επιχειρηματικών φορέων, των εταιριών παροχή, συμβουλευτικών υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώ και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου, διοργάνωση του Πανεπιστήμιο Μακεδονία για τη δομή και του στόχου τη πράξη, υποστήριξη δράσεων, στήριξη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ορίμανση για την αξιοποίηση ερευνητική δραστηριότητα και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδεία αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Όπω όλοι αντιλαμβανόμαστε, στόχο του προγράμματο είναι η παρέμβαση ώστε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική κουλτούρα στου φοιτητέ μα. Και αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητέ καλό είναι να, στραφούν προ την αυταπασχόληση, στο να κάνουν δηλαδή μια δικιά του επιχείρηση, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη επιχείρηση, επικεντρώνοντα αν είναι αυτό είναι εφικτό σε καινοτομικά προϊόντα. Άρα, στόχο στόχο μα είναι να μιλάνε οι φοιτητέ μα και οι καθηγητέ μα πλέον περισσότερο για καινοτομία και επιχειρηματικότητα παρά για υπαλληλική σχέση αποκατάσταση επαγγελματική, έτσι στα πλαίσια του δημόσιο τομέα ή στα τομέα είτε στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα. Η επιχειρηματική κουλτούρα στη Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε πολύ σημαντικό βαθμό και το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, σαν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα του οικοσυστήματο, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την πρωτοβουλία, ουσιαστικά βγάζει ένα διαγωνισμό για του φοιτητέ και όχι μόνο για ερευνητικέ ομάδε, που μπορεί να του παραπέμψει σε πάρα πολύ σημαντικέ ενέργειε, οι οποίε θα έρθουν μέσα από τι φρέσκε ιδέε του προκειμένου να καταθέσουν και να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό πλάνο επεκτάσιμο, διατηρήσ χρήσιμο τα επόμενα χρόνια ώστε να κάνουν τα όνειρά του όσο δυνατόν περισσότερο πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια και μετά το 2012 ουσιαστικά από την κρίση χρέου δεν είναι τυχαία, δεν είναι λοιπόν ένα πυροτέχνημα. Έχουμε συνεχόμενε επιτυχίε και μέσα από αυτό ελπίζουμε και οι φοιτητέ μα και όλοι οι άλλοι φοιτητέ που ασχοληθούν με αυτόν τον διαγωνισμό να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή του. Διοργανώνουμε ένα διαγωνισμό καινοτομία που συγχρηματοδοτείται το, το πρόγραμμα γενικά συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, στο διαγωνισμό καινοτομία που διοργανώνουμε είναι πολύ σημαντικό. Απευθύνεται σε νέου αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία άτομα. Ε, πρέπει τουλάχιστον ένα άτομο από την ομάδα να έχει κάποια εμπλοκή με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Μπορεί να είναι είτε φοιτητή, είτε μέλο ΔΕΠ, είτε ερευνητή. Και η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να αποτελείται από άτομα του ευρύτερου τομέα του επιχειρηματικού κόσμου ή και όχι. Ε, τα ωφέλη μπορεί κάποιο επίση να τονίσω να συμμετέχει και ατομικά στο διαγωνισμό μόνο του. Δεν χρειάζεται να έχει ομάδα, εφόσον έχει κάποια επιχειρηματική ιδέα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τα ωφέλη είναι πολλά, καθώ οι αξιολογητέ των προτάσεών μα θα είναι και καθηγητέ του Πανεπιστημίου και στελέχη τη αγορά. Ε, μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να πάει την επιχειρηματική του ιδέα ένα στάδιο παρακάτω, να τον ενημερώσουν για προγράμματα ΕΣΠΑ για νεανική επιχειρηματικότητα που τρέχουν. η ε, αιτήση συμμετοχή είναι έως 31 Αυγούστου. Υπάρχει το link του διαγωνισμού στη σελίδα Entrepreneurship.com. Ε, μπορεί να μου να μου στείλει και εμένα ένα email, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, να συζητήσουμε εδώ και με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας την ιδέα που έχει, να την αναπτύξουμε, να τον βοηθήσουμε και εμείς, να την πάει ένα στάδιο παρακάτω. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση. Ραγδαία αύξηση κουνουπιών προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται στι παγίδε σύλληψη ακμαίων κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί σε περιοχέ των οριζόνων στι περιφερειακέ ενότητε τη Αλουνική και Μαθία. Η Αντιπεριφέρεια Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία ενημέρωσε ότι λόγω τη όχληση από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια, προγραμματίστηκε η πραγματοποίηση ψεκασμών στι περιοχέ αυτέ την ερχόμενη Τετάρτη και 5 19 και 20 Ιουλίου. Τα αρμόδια Υπουργεία Υγεία και Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων ανέλαβαν την έκδοση απαιτούμενων αδειών έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη του ώστε να αναλάβουν τα σχετικά μέτρα προστασία. Την ίδια ώρα, το πρώτο περιστατικό λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου για φέτο καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπω ανακοίνωσε ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το κρούσμα εντοπίστηκε στο το δήμο Ηράκλειας Στην αυτόφορη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν χθε το μεσημέρι αστυνομική τη ομάδα Δία στην ανάληψη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για λοδαπού 36 και 30 ετών που επιχείρησαν να εισέλθουν σε οικία ηλικιωμένη ημεδαπή, όμω έγιναν αντιληπτοί και προσπάθησαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικέ δυνάμει εντόπισαν του δράστε κατά τη διαφυγή του και κινητοποίησαν τον έναν εξ αυτών στην πιλωτή τη οικοδομή και τον δεύτερο στο πλαίσιο ερευνών τον βρήκαν να κρύβεται στο κλιμακοστάσιο. Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο και κλειδιά που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να ξεκλειδώνουν εξώπορτε. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ω υπόθεση φόνου εκ προμελέτη, διερευνά το τμήμα Ανοιχνεύσεω Εγκλημάτων Λευκοσία το θάνατο ενό 40χρονου από την Ελλάδα το απόγευμα τη Κυριακή. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, το απόγευμα τη Κυριακή, ο 40χρονο, ο οποίο κατοικούσε με άλλο πρόσωπο, ανέβηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε, στον τρίτο όροφο Πολυκατοικία στη Λευκοσία, προκειμένου να πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα τη συντρόφου του, τα οποία είχαν ξεχάσει κατά την έξοδό του. Ο 40χρονο, ο οποίο δεν είχε στην κατοχή του κλειδί του διαμερίσματο χτύπησε την πόρτα προκειμένου να του ανοίξει ο συγκάτοικό του. Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκε που διαρευνώνται, περίοικοι άκουσαν φωνέ και εντόπισαν στο έδαφο στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, το πίσω μέρο τη πολυκατοικία του 40χρονο. Ο άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατο του. Στο πλαίσιο διερεύνηση τη υπόθεση, η αστυνομία προχώρησε βάσει δικαστικού εντάλματο στη σύλληψη άνδρα ηλικία 38 ετών, ενώ το τμήμα ανοιχνεύσεω εγκλημάτων Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. για παράνομη εμπορία ανθρώπων και καταγραφή εικόνων με κρυφή κάμερα συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχειρησιακή δράση τη Διεύθυνση Ασφάλεια. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν μία 31χρονη Αλοδαπή και ένα 52χρονο Έλληνα υπήκο, οι οποίοι λειτουργούσαν χωρί άδεια έναν οίκο ανοχή παραβιάζοντα απόφαση του που εκδόθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, στον οίκο ανοχή δύο λοδαπέ γυναίκε, 27 και 29 ετών, στερούμενε πιστοποιητικού ασκήσεω επαγγέλματο, οι οποίε εκδίδονταν και παραχωρούσαν τα έσοδα από τη δραστηριότητά του στου δύο συλληφθέντε και ένα άνδρα σε βάρο του οποίου εκκρεμούν τρει καταδικαστικέ αποφάσει για κλοπέ και απάτε με ποινή φυλάκιση 29 μηνών. Κατά την έρευνα στου χώρου του οικονοχή, οι αστυνομικοί του τμήματο καταπολέμηση και εμπορία ανθρώπων βρήκαν παράνομα εγκατεστημένο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, για το οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. διπλασιάζονται από 6 σε 12 οι διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη πληγή από τις πρικαγιές Ρόδο με επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι διανυκτερεύσεις αυτές θα είναι δωρεάν, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχου. Επιπλέον, οι τιμές επιδότησης των παρόχων καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι αυξημένε κατά 20% καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού προγράμματος έως 30 Ιουνίου 2024. Η για μόνο τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που ισχύει για άλλου παρόχου. Εκτό από τη διαμονή σε τουριστικά καταλήματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για του πολυτέκνου. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση Άδωνη Γεωργιάδη δήλωσε: Ζήτησα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση να συμπεριλάβουμε στα προγράμματα. Κοινωνικού τουρισμού φέτο και τη Ρόδο, προκειμένου τα κενά που δημιουργήθηκαν από τι ακυρώσει των κρατήσεων λόγω των πυρκαγιών να καλυφθούν και με του δικαιούχου κοινωνικού τουρισμού. Στόχο μα είναι να δείξουμε σε όλου ότι η Ρόδο ανακάπτει και ότι η ζημιά που υπέστη ο τουρισμό θα ξεπεραστεί. Είμαστε δίπλα του και θα του στηρίξουμε. Στο κόκκινο παραμένουν οι ελλείψεις φαρμάκων. Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων περίπου 300 σκευάσματα για το σακχαρόδι διαβήτη, την υπέρταση, την καρδιά, το αναπνευστικό, αλλά και αντιβιωτικά και αντιφλεγμονώδη. Μάλιστα, εντείνεται η ανησυχία ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, καθώς λόγω του καριοκαιριού οι εταιρείε κλείνουν για διακοπέ και είναι ορατό ο στα αποθέματα που υπάρχουν να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι ελλείψεις φαρμάκων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά κατά κύριο λόγο σκευάσματα πολυεθνικών εταιριών, τα οποία πολλούνται στη χώρα μας σε τιμές πολύ πιο χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα το εξαγωγικό ενδιαφέρον τους. Αποτέλεσμα είναι να εξάγονται σε άλλε χώρε με στόχο το κέρδος, αφήνοντας σε Στου Έλληνε ασθενεί και θέτοντα σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, τονίζει ότι μια μικρή ανάσα έδωσε πρόσφατη απο... απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για απαγόρευση εξαγωγών άνω των 200 φαρμάκων, η οποία οδήγησε και σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ φαρμακαποθηκαρίων και φαρμακοποιών. Την ίδια ώρα, ο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη έχει προτείνει λύσει όπω η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για διάστημα μεγαλύτερο του ενό σετ. Η ουσιαστική διεξαγωγή ελέγχων από τι αρχέ, η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και η δημιουργία ενό παρατηρητηρίου ελήψεων με καθημερινή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί, σε συνεργασία με το Πανελίνο Φαρμακευτικό Σύλλογο και του συνεταιρισμού φαρμακοποιών, αλλά κυρίω με τα φαρμακεία. Τέλο, ανέφερε ότι οι πρόσφατε ανακοινώσει του Υπουργείου Υγεία για επιβολή ηλεκτρονική διαδικασία δήλωση αποθεμάτων εκ μέρου του φαρμακοποθηκών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση εφόσον υλοποιηθεί. Στόχος οφείλει να είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στο αναγκαίο για τη θεραπεία του φάρμακο, τη στιγμή που το χρειάζονται και η προστασία της δημόσιας υγείας αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Νάουσας προχώρησαν στη σύλληψη μιας 69χρονης Βουλγάρας για τηλεφωνικές σαπάτες σε ημαθία, πέλα και κοζάνη το Σάββατο 5 Αυγούστου στη Νάουσα. Νωρίτερα της ίδιας ημέρας, συνεργός της προαναφερόμενης γυναίκας, προσποιούμενος στο γιατρό, τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο τραυματίστηκε και ζήτησε χρήματα δίθε για να χειρουργηθεί. Στη συνέχεια, έπεισε τη γυναίκα να παραδείξει δώσει τα χρήματα σε συνεργό του, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε το χρηματικό ποσό το 19.830 ευρώ. Το εν λόγω χρηματικό ποσό βρέθηκε στη κατοχή τη και αποδόθηκε στη παθούσα. Επίση, στη κατοχή τη βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό το 3.340 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Όπω διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, το τελευταίο δίμηνο με την ίδια μέθοδο εξαπάτησε Σαν ακόμα τέσσερι πολίτε σε περιοχέ τη Ημαθία, τη Πέλα και τη Κοζάνη, όπου απέσπασαν χρήματα, χρυσέ λίρε και ένα κόσμημα συνολική αξίας 81.520 ευρώ. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοια δικήματα. Η συλληφθήσα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο τη θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Βέρεια. Στη σύλληψη ενό ακόμη παρόνου διακινητή μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικέ αρχέ ΣΕΡΕ στο απόγευμα τη Κυριακή. Με δράστη, ένα σύρο ο οποίο μετέφερε παράνομα με όχημα 9 αερακινού έναντι χρηματική αμοιβή. Ο 29χρονο από τη Συρία, έπειτα από σήμα αστυνομικών για έλεγχο στο όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, χωρί ωστόσο να τα καταφέρει. Ενώ κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε, όμω ακινητοποιήθηκε άμεσα. Ο δράστη στέρεονταν άδεια ικανότητε οδήγηση με τι αρχέ να κατάσχουν το όχημα αλλά και μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του. Τα βασιλικά εμβλήματα του βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος εντοπίστηκαν στο Τατόι. Βρέθηκαν το στέμα, το σκύπτρο και το ξύφο σε άριστη κατάσταση, καλά φυλαγμένα και προσεκτικά συσκευασμένα. Τα βασιλικά εμβλήματα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών τεκμηρίωση των πολιτιστικών αγαθών και κινητών αντικειμένων από στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα, φτιαγμένα από χρυσό και κράματα μετάλλων, χαρακτηρίζονται από την υψηλή τέχνη των κατασκευαστών του. Οι συμβολισμοί των το διακοσμητικών του Στοιχείων είναι σημαντική. Η σημασία του είναι εξαιρετική για το ελληνικό κράτο ανεξάρτητα τη πολιτιακή μεταβολή που έχει συντελεστεί. Η κατασκευή του έγινε μετά από παραγγελία του Λουδοβίκου τη Βαβαρία, πατέρα του Όθωνα, το 1835, για να αποδοθούν στο νεαρό βασιλιά κατά τη στέψη του, η οποία θα γινόταν την ίδια χρονιά μαζί με την ελληνική ιωσή του. Ωστόσο, το πλοίο που τα μετέφερε δεν έφτασε εγκαίρο στην Ελλάδα και η στέψη έγινε χωρί αυτά. Τα συγκεκριμένα βασιλικά εμβλήματα του Όθωνα αποτελούν τα πρώτα επίσημα. Διακριτικά του νέου ελληνικού κράτου και προσφέρουν απτά ίχνη τη συνέχεια σου στον χρόνο. Έθριο καιρό με πρόσκαιρε νεφώσει στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται για Τρίτη, 8 Αυγούστου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρε τοπικέ νεφώσει στι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έω 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έω 35 βαθμού Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τη λιοφάνεια με λίγε πρόσκαιρε νεφώσεις στι μεσημβρινές και απογευματινέ ώρε στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι έω 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έω 31 βαθμού Κελσίου.